Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι δεν ξεπέρασε την ήττα στο ΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό και έπεσε θύμα τεράστιας έκπληξης στο Δημήτρης Καραχτίδης. Οι Ερυθρόλευκοι έπεσαν θύμα σούπερ έκπληξης και γνώρισαν την ήττα με 75-69 από τον ΚΑΟΔ σε παιχνίδι για την 11η αγωνιστική της Α1 του μπάσκετ. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, ενώ από την άλλη οι Μπράουν με 25 πόντους και Μπάσβιτς με 19 σκόραναν συνεχόμενα και κατάφεραν να οδηγήσουν τους Δραμινούς στη νίκη. Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς τους Σπανούλη και Πέτουεϊ και είχε τραγικά ποσοστά στα τρίποντα με 19%, ενώ υπέπεσε σε 18 λάθη. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 34-32 και έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα με 37-36, με τρίποντα του Μπράουν, δείχνοντας ότι θα παλέψουν για την νίκη. Ο Ολυμπιακός στο τρίτο δεκάλεπτο πήρε προβάδισμα με 6 πόντους, όμως με οδηγό τον Μπράουν ο ΚΑΟΔ προηγήθηκε με 71-62, 3 λεπτά πριν από το τέλος. Οι πρωταθλητές Ευρώπης πλησίασαν στους 4 με 73-69, αλλά 33 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη δεν μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή και η έκπληξη ολοκληρώθηκε.